Σεβασμιότατοι, κυρίες και κύριοι, θα σας διαβάσω ένα μέρος της προτάσεως που έκανα πριν από ένα χρόνο περίπου στην περασμένη Διαρκή Ιερά Σύνοδος, την οποία μετήχα ως συνοδικός, σχετικά με το θέμα μας, όπου παρουσίασα ότι τα τελευταία χρόνια διεξάγεται ένας σοβαρός διάλογος στην ελληνική κοινωνία περί του χαρακτήρως του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία της χώρας. Ο διάλογος προέκυψε ως απάντηση αφενός στο αίτημα για δημιουργική ανανέωση του μαθήματος και αφετέρου στις προτάσεις που κάποτε ήταν και απειλές βάσει συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας νομικών και πολιτικών κύκλων περί καταργήσεως του μαθήματος. Από το 2002, στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και μπήκε και στην ορολογία και στην κοινωνία μας, ένα νέο καθεστώς για τη χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα σε ετεροδόξους και αλλοθρήσκους με απλή δήλωση του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει. Το 2008, τρεις εγκύκλοι του Υπουργείου Παιδείας και μια ερμηνευτική διευκρίνηση του τότε Υπουργού προσπάθησαν να εναρμονιστούν με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ανεξάρτητων αρχών της χώρας, που ήθελαν η απαλλαγή από το μάθημα να γίνεται με απλή διατύπωση του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς άλλη εξήγηση. Θα θυμάστε ότι τότε προξένησαν αλληλουσιδουόμενες και κάποτε έντονες τις ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη, της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, των Θεολογικών Σχολών και άλλων. Με αφορμή αυτό το θόρυβο, άρχισαν να αποκρισταλώνονται και να προτείνονται κάποιες μορφές του μαθήματος των θρησκευτικών, όπως ήταν αναμενόμενο, και πυροδότησαν άλλες αντιπαραθέσεις και δημιούργησαν πολλώσεις τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και σε θεολογικούς κύκλους. Λίγο αργότερα, μετά από την εισήγηση αυτή, μια κομψή πόλωση, κομψή όμως, επικράτησε και μέσα στην ιεραρχία των επισκόπων. Οι μορφές του μαθήματος των θρησκευτικών που προτάθηκαν ήταν οι εξής. Πρώτον, το μάθημα να έχει θρησκειολογικό χαρακτήρα. Προτάθηκε από την ΟΛΜΕ, το Συνήγορο του Πολίτη και άλλους. Αυτή η μορφή θέλει το μάθημα να είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές. Να ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα της σχολικής τάξης, όπου υπάρχουν μεγάλα ποσοστά ετεροθρήσκων μαθητών, ετεροδόξων και θρησκευτικά αδιάφορων. Να εξετάζει το θρησκευτικό φαινόμενο ως ιστορική και παρούσα πραγματικότητα. Να διασφαλίζει τον ελεύθερο σχηματισμό οποιασδήποτε θρησκευτική συνείδηση. Να ενδιάφερει την απουσία απαλλαγών και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του μαθήματος και να κατοχυρώνει τα εργασιακά δικαιώματα των θεολόγων εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι με αυτόν τον θρησκειολογικό προσανατολισμό του μαθήματος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι με αυτόν τον προσανατολισμό τον θρησκειολογικό του μαθήματος δεν συμφωνεί σήμερα κανένας θεολογικός χώρος στην Ελλάδα. Η δεύτερη μορφή του μαθήματος που προτάθηκε κυρίως από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ήταν να έχει το μάθημα ομολογιακό χαρακτήρα. Καταλαβαίνουμε τι θα πει. Θέλει το μάθημα επειδή να παραμείνει ομολογιακό, επειδή η πλειονότητα των μαθητών του ελληνικού σχολείου είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, επειδή το ισχύον ελληνικό σύνταγμα αναφέρει την ύπαρξη επικρατούσης θρησκείας, επειδή υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1995 που ορίζει ότι η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της Ορθοδόξου Χριστιανικής Διδασκαλίας, επειδή η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη έχει διαμορφώσει καθοριστικά την πνευματική φυσιογνωμία της Ελλάδος, ακόμα επειδή ένα σημαντικό ποσοστό των γονέων επιθυμεί να λάβουν τα παιδιά τους θρησκευτική αγωγή και επειδή σημαντική μερίδα των αλλοδαπών μαθητών ενδιαφέρεται για την Ορθόδοξη Πίστη. Και μια τρίτη πρόταση είναι να είναι το μάθημα των θρησκευτικών με ανοιχτό ή πολιτισμικό χαρακτήρα που προτάθηκε από το Σύνδεσμο Καιρός, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θέλει το μάθημα να είναι
κοινή υποχρεωτική θρησκευτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές επιλογές τους. Να δίνει έμφαση στον γνωσιοκεντρικό παιδαγωγικό και όχι στον ομολογιακό κατηχητικό του χαρακτήρα. Να εδράζεται στην ερμηνεία, στην κριτική και στον διάλογο και να εγγυάται την βιωσιμότητα του μαθήματος στο μέλλον. Αυτές είναι χοντρικά οι τρεις μορφές προτάσεις για το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως αποκρισταλώθηκαν από την δημόσια αυτή συζήτηση αυτών των χρόνων. Λοιπόν, νομίζω ότι οφείλουμε πια, ύστερα από όλη αυτή τη διαδικασία, να βγούμε από τα παραπάνω ερμητικά κλεισμένα σχήματα, έτσι όπως και η γνωστή ψυχοσύνθεσή μας των Ελλήνων ξέρει να τα υψώνει ως τύχη. Χρειάζεται κυρίως εμείς οι κληρικοί και οι θεολόγοι να αντλούμε από την εμπειρία μας ως ποιμένων και διδασκάλων της Εκκλησίας, να αφουγκραζόμαστε τη σημερινή κοινωνική και θρησκευτική πραγματικότητα του τόπου μας και να σεβόμαστε τις ευαισθησίες της σημερινής σχολικής τάξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, κοντολογής πρέπει να αποδεχτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η προϊούσα από ετών εκοσμίκευση απομάκρυνε τους νέους μας από τις θρησκευτικές μας παραδόσεις. Όποιος δεν το βλέπει αυτό και δεν θέλει να το παραδεχθεί, στουρθοκαμιλίζει. Ενώ η πολυπολιτισμικότητα έφερε νέες, ηθικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις στη χώρα μας. Έτσι δημιουργήθηκε κατά γενική ομολογία η σημερινή κρίση αξιών, όπως τη λέμε, για την αποκατάσταση της οποίας χρειάζεται όλοι να εργαστούμε υπεύθυνα. Και το δεύτερο, η σχολική τάξη αποτελεί μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Η πλειονότητα των μαθητών του ελληνικού σχολείου είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, μάλιστα. Όμως σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας, οι αλλοδαποί μαθητές με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις αλλάζουν σημαντικά τη σύνθεση της σχολικής τάξης. Η ποικιλόμορφα διαμορφωμένη πρόταση για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών κάποιων μαθητών, το είδαμε και το ζήσαμε. Έβγαλε από τις τάξεις κυρίως χριστιανόπουλα που ήθελαν να ελαφρυνθεί το σχολικό τους πρόγραμμα. Για λόγους λοιπόν που αμέσως και έμεσα θα εξηγήσω, χρειάζεται να μην βγει το μάθημα από τα σχολεία μας. Γι' αυτό πρότεινα στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο να μην υιοθετήσουμε αυτούσια καμία από τις παραπάνω ετικέτες των μορφών του μαθήματος των θρησκευτικών, προκειμένου να μην εμπλακούμε σε ήδη διαμορφωμένες και πολλωμένες απόψεις, αλλά να κάνουμε το καλύτερο, τον συγκερασμό των θετικών στοιχείων όλων των προτάσεων. Δεύτερον, να επισημάνουμε σε όσους επιμένουν να μεταβληθεί το μάθημα σε θρησκειολογία, ότι τότε θα καταστρατηγηθεί το δικαίωμα των Ορθοδόξων μαθητών για ορθόδοξη χριστιανική μόρφωση. Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες γονείς θέλουν τα παιδιά τους, ή επειδή οι ίδιοι δεν μπορούν, ή επειδή η κοινωνία δεν το κάνει. Η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και παράδοση να δοθεί στα παιδιά τους από το σχολείο. Φυσικά, και ας μην με παρεξηγήσει κανείς γι' αυτό, η κατήχηση του λαού μας είναι κυρίως έργο δικό μας, των ιερέων και των επισκόπων, και δεν έχουμε την πρόθεση να το εκχωρήσουμε στους εκπαιδευτικούς. Τρίτον, να επισημάνουμε σε όσους επιμένουν να μεταβληθεί το μάθημα σε ομολογιακό, ότι η εισαγωγή ενός εναλλακτικού μαθήματος για τους αλλοδαπούς δεν είναι εφικτή στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας. Προσκρούει σε πρακτικές δυσκολίες, σχολικές αίθουσες, συγγραφή πρόσθετων εγχειριδίων, εναρμόνιση με το σχολικό πρόγραμμα. Και αν επιμείνουμε σε μια τέτοια τακτική, θα οθήσουμε ως μοναδική λύση την κατάργηση του μαθήματος που δεν συμφέρει στην ελληνική κοινωνία. Ένα ακόμα, να επιδιώξουμε να είναι η ορθόδοξη θεολογία κέντρο του μαθήματος των θρησκευτικών, χωρίς απαραίτητα η μεθοδολογία να είναι ομολογιακή.
Το σχολείο δεν μπορεί να απαιτεί την διατράνωση της πίστεως των μαθητών μας, επειδή η πίστη δεν αξιολογείται εκπαιδευτικά, ούτε βεβαίως μπορεί να βαθμολογηθεί. Να ζητήσουμε το μάθημα των θρησκευτικών τέλος να εμφανίζει σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές το πολιτισμικό μέγεθος της Ορθοδόξου Βιωτής, όπως αυτή η Βιωτή διαποτίζει την ελληνική κοινωνία. Θέλει δεν θέλει η ελληνική κοινωνία, γιατί είναι αγαθό εν κινήσει. Ο αλόθρησκος μαθητής στη χώρα μας, όπως θα διδαχθεί για τον Πλάτωνα και την Αθηναϊκή Συμπολιτεία και τον Παρθενώνα, έτσι οφείλει να μάθει για τον Ιησού Χριστό, για την Ορθόδοξη Εκκλησία και για την τέχνη της. Αγαπητοί μου, το μυστικό της εύστοχης και αποδοτικής διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών δεν είναι ούτε το σχολικό εγχειρίδιο, ούτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο εκπαιδευτικός που το διδάσκει. Εάν ο εκπαιδευτικός είναι πράγματι πιστός και καλλιεργημένος χριστιανός, δεν θα είναι ποτέ υποκειμενικός, ούτε αλαζονικός, γιατί θα θυμάται ότι η μεγαλύτερη αρετή της κατά Χριστόν ζωής είναι η διάκριση. Οπότε, δεν θα μετατρέψει το μάθημα σε εκοσμικευμένη ηθική, εξοβελίζοντας τον μυσταγωγικό του χαρακτήρα. Τα παιδιά σήμερα ζητούν έντονα και είναι προβληματισμένοι για τα μυστήρια γενικά και για την πνευματικότητα στη ζωή. Εάν το κάνει ο δάσκαλος, εάν εξοβελίσει το μυσταγωγικό χαρακτήρα του μαθήματος, θα φθηνίνει το μάθημα πάρα πολύ. Εδώ βέβαια θα πρέπει να αποκαλυφθεί ο θεολόγος, κάτι που δεν θα χρειαστεί για άλλο θέμα να το κάνει ο μαθηματικός ή ο φυσικός. Όταν διδάξει στα παιδιά ότι ο Χριστός περπάτησε πάνω στα κύματα, τότε εκείνα θα τον ρωτήσουν, «Κύριε, εσείς το πιστεύετε αυτό?» Ο καθηγητής, ο θεολόγος, δεν θα περιορίσει το μάθημα σε επιτομή θρησκευτικής εγκυκλοπαιδείας, αφήνοντας αναπάντητες τις υπαρξιακές αναζητήσεις των μαθητών. Κάτι τέτοιο θα είναι πολύ λίγο για να το δώσει στα παιδιά που ζητούν πολύ περισσότερα πράγματα σήμερα. Ο καθηγητής θα δώσει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς ετεροθρήσκους μαθητές να γνωρίσουν αφενός μεν τη θρησκευτική πίστη και αφετέρου τη δική τους θρησκευτική πίστη και αφετέρου την πολιτιστική παράδοση της χώρας που τους δέχτηκε και τους φιλοξενεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ένας Πακιστανός το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, αν πίνει το καφέ του σε μια καφετέρια και περάσει από μπροστά του η λιτανία του επιταφείου, πρέπει να ξέρει τι σημαίνει, τι συμβολίζει αυτή η λιτάνωση των κατοίκων της πόλεως στην οποία ο ίδιος ζει και εργάζεται. Διαφορετικά, η σχέση του με την πόλη και με τους ανθρώπους θα είναι ελλιπής. Χρειάζεται ο θεολόγος να θέσει βάσεις για επικοδομητικό διάλογο με το διαφορετικό που ούτως ή άλλως συζεί με το οικείο. Τώρα δεν ξέρω εδώ πόσο συζεί, αλλά πάντως απορώ, γιατί όταν στις γιορτές του Ραμαζανιού και του Παϊραμιού οι Μητροπολίτες της Θράκης δημόσια ευχόμαστε με τις εφημερίδες και στα μέσα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στους μουσουλμάνους χρόνια πολλά, τότε οι χριστιανοί μας στη Θράκη δεν μας παρεξηγούν, αλλά μας παρεξηγούν οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Χρειάζεται ο θεολόγος να καλλιεργήσει τον διάλογο μεταξύ διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων και θα μελετάει αντικειμενικά τις σχέσεις τους με την εξαποκαλύψεως Εκκλησία του Χριστού. Εδώ κάποιοι δικοί μας εξαντίστανται και λένε, θα συγκρίνουμε τα ανώμια. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να το πω ξεκάθαρα, ότι αν η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία έχει ρόλο και λόγο στο σήμερα, τότε αυτόν τον λόγο και τον ρόλο πρέπει να τα πει
να τα πει δημόσια και να τα βγάλει στην αγορά, να κονταροχτυπηθούν σε μαρμαρένια λόγια. Εάν το ρόλο μας και τον λόγο μας το κρύψουμε, τότε θα το πνίξουμε και θα το διαστρεβλώσουμε. Θα είναι σαν αυτό που είπε ο Χριστός, ότι κρύβουμε υπό τον μόδιο την λιχνία. Ο καθηγητής, ο θεολόγος, θα εποάσει στην τάξη το δημοκρατικό πνεύμα και την πνευματικότητα της παιδείας, τουλάχιστον σε επίπεδο θρησκευτικότητος. Δεν φοβάται η πίστη μας καμιά σύγκριση. Κι αν την φοβηθεί, τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει σε μας η αυτοσυνειδησία του μεγαλείου της, ή σημαίνει ότι δεν τη ζούμε σωστά και ολοκληρωμένα. Συγχρονότητα, έχει 5 λεπτά. Μάλιστα. Θα αναλύσει ο καθηγητής το παγκόσμιο θρησκευτικό φαινόμενο και θα αναδείξει τον οικουμενικό και επίκαιρο ρόλο και λόγο της Ορθόδοξης Θεολογίας και των χριστιανικών παραδόσεων. Τα παιδιά μας αύριο θα είναι στην Ευρώπη, άρχισαν από σήμερα, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Αμερική. Πρέπει να ξέρουν καλά τι υπάρχει εκεί, τι πολιτισμός, τι θρησκεύματα και πώς αυτά διαποτίζουν την καθημερινότητα του βίου του εκεί. Θα χρειαστεί ακόμα ο δάσκαλος να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών, που ούτως ή άλλως σήμερα με το διαδίκτυο φτάνουν παντού. Να προσφέρει λόγο ελπίδας και πρόταση ζωής στο σημερινό Ελληνόπουλο και να διανθίσει το κάθε θέμα του με πατερικά κείμενα και να κοινωνεί το παιδί με την εκκλησιαστική τέχνη. Κυρίες και κύριοι, άκουσα πολλά, τα διάβασα όλα, όσα γράφτηκαν εξαιτίας αυτής της εισηγήσεως στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Κάποιοι με δικαιολόγησαν σε εισαγωγικά λέγοντας ότι καλά αυτός τα λέει αυτά επειδή είναι εκεί στη Θράκη. Από εκεί και εκεί γεννήθηκε, εκεί διακονεί. Ακούστε όμως, στη Θράκη βλέπουμε το αύριο της Ευρώπης και των Βαλκανίων με περισσότερη οξυδέρκεια από όσοι τον βλέπει η Αθήνα, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη. Και επειδή λέμε ότι η παιδεία του σήμερα ετοιμάζει την ποιότητα της ζωής του αύριο, συνοψίζοντας θα πω ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να παραμείνει στα θρησκευτικά σχολεία, στα ελληνικά σχολεία, συγγνώμη. Εάν λείψει ως επίσημο μάθημα, στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, τότε το κενό αυτό της θρησκευτικής αναζήτησης των νέων θα αρκεί να το καλύψει κρυφά πλειάδα από παραθρησκείες και σέκτες, που οι περισσότερες από αυτές είναι εκτός νόμου στην Ευρώπη. Διδάσκοντες του μαθήματος πρέπει να είναι οι θεολόγοι των θεολογικών σχολών μας, τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης, η οποία μας φιλοξενεί, έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και αποδείξεις περί της υγιενούσης διδασκαλίας της Ορθοδόξου Θεολογίας μας. Υγιενούσης σημαίνει αντικειμενικής, ελεύθερης και ανεκτικής, τόσο που κάποτε δεν ικανοποιεί και τμήμα της διοικήσεως της Εκκλησίας μας. Πρέπει να διδάξει το μάθημα την Ορθόδοξη πίστη ως βίωμα και ως θεωρία, ως νόημα και ως πρόταση ζωής. Να εμφανίσει το Ορθόδοξο φρόνημα διαχρονικά στην ιστορική του διαδρομή ως πολιτισμικό μέγεθος, με αναφορά και κέντρο τον άνθρωπο, και με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Να παρουσιάσει το εφικτόν της κατά Χριστόν ζωής με ειλικρίνεια και με αλήθεια, δηλαδή να δοκιμάσει το μάθημα την αντοχή της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σήμερα και να αγκαλιάσει χωρίς φανατισμό τους αλόθρησκους συμπατριώτες μας. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Το φανατισμό ενάντια στους αλόθρησκους δεν το κλιμακώνει μόνο η οργανωμένη καταπίεση εναντίον τους. Κάποτε τον απονίζει και η προνομιακή μεταχείρισή τους σε βάρος της πλειονότητος. Στη Θράκη οι μουσουλμάνοι, που δεν είναι εχμάλωτοι του προξενείου, αισθάνονται φυσικό προστάτη τους τον επίσκοπο της περιοχής και είμαστε. Αυτό επιβάλλει η ιδιότητά μας και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε χριστιανούς να βλάψουν μουσουλμάνους. Αύριο η Ευρώπη, το υποπτεύεστε, ότι θα κάνει θρησκευτικούς πολέμους
ενάντια στο Ισλάμ και τότε εμείς θα πάρουμε το μέρος τους. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να μην κάνουμε λάθη σήμερα που θα οπλίζουν τα χέρια και θα σκληραίνουν τις καρδιές των χριστιανών ενάντια στους αλλοθρήσκους, στον τόπο μας, δεν λέω για τους λαθρομετανάστες, όπως η Σαρία και έναν πρόσφατο νόμο που ψήφισε το Κοινοβούλιο για την έκπτωση των προστήμων των αυθαιρέτων των μουσουλμάνων στην περιοχή κατά 80%. Αυτοί οι διαχωρισμοί, είτε άσκεπτοι είτε μικροκομματικοί, δημιουργούν φανατισμό των χριστιανών ενάντια στους μουσουλμάνους και τον διαχωρισμό δεν τον κάνει ο χριστιανός προεστός της περιοχής, αλλά ένα κομματικό κράτος που δεν έχει υγιή εθνική πολιτική γραμμή για τον τόπο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί άλλα τέτοια λάθη θα φέρουν και ο στιγμάτων. Και τελειώνω. Χρειάζεται στην τάξη να γίνει ένα εργαστήρι συνεργασίας και συνθέσεως των απόψεων. Να προετοιμάζει η τάξη τα παιδιά μας με πλήρη εξάρτηση, επειδή θα βγουν αύριο στη λεωφόρο του κόσμου ολόκληρου, όπου τα οχήματα τρέχουν με τρελές ταχύτητες και αντοχές. Να μην βγουν τα παιδιά μας ξυπόλυτα στα γκάθια. Θέλουμε η ορθόδοξη διδασκαλία ως πολιτισμός που διαποτίζει ακόμα και την αμαρτωλή στιγμή του ανθρώπου, όχι σαν απολυφάλι του παρελθόντος, ούτε σαν νεκρό γράμμα, αλλά σαν πρόταση ζωής να στηρίξει το νέο του αύριο, ώστε το αύριο να μην τον καταπιεί, ούτε να τον εξακτηνώσει, αλλά να τον καταστήσει ικανό να κρίνει, να συγκρίνει, να ταξινομεί, να κατατάσσει, να επιλέγει το καλύτερο και το συμφέρον, τόσο για την ψυχή του, όσο και για το σώμα του, το προσωπικό, αλλά και το κοινωνικό. Σας ευχαριστώ.